σημερινή κίνηση του Υπουργείου Παιδείας να καταφύγει ενάντια στην απεργία αποχή, την οποία υλοποιούν αυτή τη στιγμή η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, η ΚΟΣΕΠΕΑ και η ΕΛΕ, δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει σπάσει το κοντέρ του αυταρχικού αντιδημοκρατικού κατήφορου. Τη στιγμή που εδώ και δύο χρόνια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο να ανοίξει αίθουσες, να αποσυμφορήσει τμήματα, να πάρει μέτρα ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά και ασφαλή. Τη στιγμή που δύο χρόνια δεν παίρνει κανένα μέτρο ώστε να αμβληθούν οι μορφωτικές ανισότητες των μαθητών, βρίσκει την ευκαιρία και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προσπαθεί να κηρύξει παράνομη την απεργία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας, όπως το Φλεβάρι-Μάρτι με 95% συμμετοχή στην απεργία αποχή. Έτσι και σήμερα, αυτή τη στιγμή, μαζικά οι σύλλογοι έχουν απορρίψει το αντιδραστικό περιεχόμενο της αξιολόγησης, γιατί μπορούμε και έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στα μάτια των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια, με δικά τους μέσα, χωρίς καμία βοήθεια, κρατάνε ανοιχτή την παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές, που συνεχώς αναστοχάζονται, προσαρμόζουν, κρίνουν την εκπαιδευτική πράξη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει στο δημόσιο σχολείο στέκεται χάρη στους εκπαιδευτικούς, χάρη στην ευσυνειδησία τους, χάρη στον επαγγελματισμό τους. Δηλώνουμε ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Είμαστε εδώ, δυναμώνουμε τον αγώνα στην απεργία αποχή. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι που μπαίνουν ακόμα και σήμερα, που υπογράφουν το κείμενο για συμμετοχή στην απεργία αποχή, σε μια απεργία η οποία έχει ως στόχαστρο την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, την παιδαγωγική μας υπόσταση. Το Υπουργείο ξανά για μια ακόμη φορά από τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές, από τους γονείς θα φάει τα μούτρα του.